Λοιπόν, προχωράμε στον κύριο Παπαδόπουλο τοποθέτηση. Πάρα πολλές φορές σε εδώ την αίθουσα τα τελευταία 3 χρόνια συμφωνήσαμε με πολλές από τις εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής. Εκεί όπου κάθε φορά κρίναμε ότι ως μειοψηφία με το δικό μας σκεπτικό και τη δική μας σκέψη, με τη δική μας πολιτική, ότι εξυπηρετείται το συμφέρον του Δήμου, υπεραμπινθήκαμε και υπερψηφίσαμε τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Βέβαια, προκαταλαμβάνω κάπως την τοποθέτησή μου λέγοντας αυτή την κουβέντα, αλλά θέλω να την αιτιολογήσω κιόλας. Όπως είχε συμβεί και στις 24 Γενάρη, όταν είχαμε συζητήσει και τότε την αίτηση που κάναμε προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ασφαλώς και δεν είμαστε αρνητικοί με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Αλίμονο. Έχουμε έστω αυτή τη μικρή πείρα που έχουμε, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ενεργειακό κόστος στη σημερινή εποχή που έχουν μειωθεί μάλιστα οι εισρωές και τα έσοδα του Δήμου στο ελάχιστο και σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Θέλω όμως να πω ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που τα κελεύσματα εκείνων που προπαγανδίζουν δάνεια βάζοντας τυρί στη φάκα θα πρέπει να τρέξουμε, να πάρουμε για να εξυπηρετήσουμε μια μεγάλη ανάγκη του Δήμου. Θυμάστε τι γινόταν τα παλιότερα χρόνια που τα πληρώνουμε πάρα πολλά νοικοκυριά αλλά και πάρα πολλοί Δήμοι. Ευτυχώς ο Δήμος μας, παρόλο που είχε 21 δάνεια, τουλάχιστον το 2011 όταν είχα αναλάβει το Δήμο, δεν είχε το τεράστιο βάρος άλλων Δήμων για να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, και ούτε το έχει και σήμερα, για να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει σήμερα να τις δημιουργήσουμε. Πάμε να πάρουμε ένα δάνειο που είναι ίσο και μεγαλύτερο από όλα τα δάνεια που έχει πάρει ο Δήμος τα τελευταία 20 χρόνια και θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς καμία επιφύλαξη, τουλάχιστον από την πλευρά μας. Αυτός είναι και ο ρόλος μας, έτσι. Ως μειοψηφία, ο ρόλος μας είναι αυτός, να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί από ό,τι είναι η Δημοτική Αρχή, γιατί θεωρούμε ότι έτσι τη βοηθάμε κιόλας στο ρόλο που έχει να επιτελέσει. Επιτρέψτε μου όμως, Δήμαρχε, να θεωρήσω ότι και πάλι αποδεικνύεται ότι με προχειρότητα έρχεται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, χωρίς καμία μελέτη, έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για κουβέντα. Χωρίς απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν τηρούμε τα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή τι απόφαση να πάρουμε σήμερα, αφού δεν θα εγκριθεί. Θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε πάλι το θέμα. Να αφιερώσουμε πάρα πολλές ώρες, αλλά να έχουμε ένα αποτέλεσμα όμως, να μην συζητάμε τζάμπα. Και όταν τόσο πρόχειρα αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα στα διαδικαστικά του, πώς να θεωρήσουμε ότι όλα έγιναν με τόσο επαγγελματικό τρόπο για να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε και να υπερψηφίσουμε τη λήψη του δανείου. Για τα νούμερα μιλάω που μας λέτε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αμφιβάλλω και γι' αυτό. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε επιφυλακτικοί και να είμαστε και προσεκτικοί πάρα πολύ στις κινήσεις που κάνουμε επιβαρύνοντας το Δήμο, όχι τώρα, μελλοντικά. Ποιος από εμάς θα επιβάρυνε το σπίτι του και το νοικοκυριό του με ένα δάνειο τόσο μεγάλο και μάλιστα με ένα δάνειο που έχει κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν το είπε ο Δήμαρχος αυτό. Είπε, στάθηκε, του άρεσε το νούμερο. 1,7% λέει για το μισό δάνειο. Το άλλο 4,3% δεν το είπε, λέει 290 χιλιάρικα. Πολύ ωραία. Η ετήσια τοκοχρεωτική δόση. Όμως αυτό είναι συνδεδεμένο με Euribor. Το ευρωεπιτόκιο. Θα έχουμε να πληρώνουμε αυτήν την τοκοχρεωτική δόση κάθε χρόνο συν Euribor, το οποίο φέτος είναι 0. Πριν 4 χρόνια, 5-6, πριν 6 χρόνια, είχε φτάσει
Είχε ξεπεράσει το 3%. Είχε φτάσει πριν 8 χρόνια, ήταν στο 4%. Ένα 4%, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν σημαίνει διπλασιασμό της τοκοχρεωτικής δόσης. Εξανεμίζεται το όφελος που μας παρουσιάζει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος, ναι ή όχι, εξανεμίζεται. Εξανεμίζεται, αγαπητοί φίλοι. Και εν τέλει, πώς θα κερδίσει ο Δημότης? Θα κερδίσει βέβαια την ποιότητα του φωτισμού, αναμφίβολα. Αφού θα αλλάξουν, τι θα αλλάξουν? Θα αλλάξουν 8.700 φωτιστικά, τα οποία είναι ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο που δεν το δίνει κανένας μας σημασία. Το ρώτησα. Δεν με απάντησε ο Δήμαρχος. Δεν μου είπε πόσο κοστίζουν οι λάμπες σήμερα που έχει πληρώσει ήδη ο Δήμος και θα τις πετάξουμε στα σκουπίδια. Αυτό το κόστος δεν το βάζουμε στον τρουβά. Το πετάμε στα σκουπίδια. Πάμε, λέει, να εξοικονομήσουμε. Αυτά που πληρώσαμε δεν μας νοιάζουν, δεν μας ενδιαφέρουν. Τηρήστε φάκα, λοιπόν, είναι για μένα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι και επιμένω στο ΕΣΠΑ, γιατί κανένας δεν το διεκδίκησε. Κανένας. Παρόλο που το προτείναμε και στην ΠΕΔ και σε άλλους δήμους που με ρώτησαν, να τουλάχιστον να το διερευνήσουν. Λέει ο Δήμαρχος, προσωπικά δεν το γνωρίζω, ότι τα ανταποδυτικά δεν μπαίνουν στο ΕΣΠΑ. Δεν το ξέρω, προφανώς για να το λέει, το έχει ψάξει. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι. Το είπε μόνος του. Net metering. Δεν ισχύει μόνο για τα αντιλιοστάσια, αγαπητοί φίλοι. Ισχύει για όλο το δημοτικό φωτισμό, για όλη την ενέργεια του Δήμου. Net metering, ανταλλαγή ρεύμα με την ΔΕΗ, μπορεί να γίνει για κάθε είδους ενέργεια του Δήμου. Θα μπορούσε ο Δήμος να πάρει δάνειο για αυτόν τον σκοπό με 25ετή σύμβαση με τη ΔΕΗ και να χρηματοδοτεί μόνιμα και ταυτόχρονα από την μείωση του κόστους που θα επιτύχει με το net metering να κάνει και σιγά σιγά αντικατάσταση των λαμπτήρων. Άλλωστε οι λαμπτήρες, οι κοινοί λαμπτήρες, οι 5.600 λαμπτήρες στους στήλους που έχουμε, πάνω κάτω είναι το ίδιο κόστος με τους λαμπτήρες που έχουν σήμερα. Γιατί πρέπει να το αναθέσουμε σε εργολάβο να μας το κάνει? Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Με τις ετήσιες προμήθειες που κάνουμε κάθε χρόνο. Πρέπει να πάρουμε δάνειο. Ήμουνα και εγώ λοιπόν τον Απρίλιο, πριν 3 μήνες, όταν ήρθε ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθήκων και ο πρόεδρος του ΚΑΠ. Πήρα το λόγο και τοποθετήθηκα, κάνοντας και κάποιες ερωτήσεις για να μας πούν την άποψή τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχήν, όσον αφορά το ΕΣΠΑ, και οι δύο δέχτηκαν ότι μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ. Είναι επιλέξιμη δαπάνη, είναι ο όρος. Επιλέξιμη σημαίνει ότι μπορεί να ενταχθεί άσχετα αν υπάρχει δράση αυτή τη στιγμή που μπορεί να το εντάξει. Είναι επιλέξιμη όμως ως δαπάνη. Τζάμπα χρήμα δηλαδή. Εμείς θα πάρουμε δάνειο. Είπε και κάτι άλλο όμως ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ και ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθήκων. Είπαν ότι το μέσο κόστος, ο μέσος προϋπολογισμός σε όλη τη χώρα για την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων, όλων των φωτιστικών με LED είναι 70 ευρώ ανακάτοχο. Ο προϋπολογισμός. Με την έκπτωση, λέει, πάνω από 50, κάτω από 50 ανακάτοχο. Αν κάνετε τους λογαριασμούς και ρώτησε τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τη μελέτη, είναι το διπλάσιο κόστος. Η μελέτη δείχνει το διπλάσιο κόστος. 130 ευρώ ανακάτοχο. Σε αντίθεση με αυτά που έλεγε ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ. Επίσης, στη μελέτη μας, τα φωτιστικά σώματα μεγαλύτερου μεγέθους, τα 3.100 φωτιστικά σώματα που θα αλλάξουμε, το καθένα θα μας κοστίσει, προϋπολογισμός, 750 ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι υπερβολικές. Είναι υπερβολικός ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο έργο, θα μπορούσε να γίνει με πολύ λιγότερα χρήματα και με μικρότερο ασφαλώς δάνειο. Εν τέλει, και στο αρχικό μου ερώτημα, τι θα κερδίσουν οι δημότες? Αμφιβάλλω για τα ωφέλη των δημοτών πλην του καλύτερου περιβάλλοντος, φωτιστικού περιβάλλοντος που θα κερδίσουμε τις νύχτες.
Γιατί το δάνειο έχει δεκαετή διάρκεια, όση διάρκεια έχουν και οι λαμπτήρες LED. Σε 10 χρόνια θα πρέπει να πάρουμε καινούριο δάνειο για να αλλάξουμε τους λαμπτήρες. Ίσως και νωρίτερα. Αυτοί είναι οι λόγοι πάνω κάτω που είμαστε αρνητικοί, όπως τους είχαμε εκθέσει και νωρίτερα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, πιστεύω, αλλά θέλει υπομονή, θέλει σχέδιο, προγραμματισμό σε βάθος χρόνου, προκειμένου σιγά σιγά και με ίδιους πόρους αν χρειάζεται, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος του Δήμου. Γι' αυτό και δεν θα είμαστε θετικοί στο συγκεκριμένο.